πάει στο εξωτερικό να γίνει καλά και να γυρίσει πίσω με το χαμόγελο στα χείλη. Έχουμε τη Μαρία μαζί μας, τη Μαρία τη Μάρκου. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έτσι το ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μιλάμε, γιατί έχω μάθει ότι είσαι πάρα πολύ δυνατό παιδί, μια πολύ δυνατή γυναίκα, που παρά τις δυσκολίες, το χαμόγελο δεν πάβει να υπάρχει στα χείλη σου και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας, μα όλοι μας, στην Κύπρο θα βάλουμε το χεράκι μας να πας στο εξωτερικό να γίνεις καλά. Πες μου λίγο όσον αφορά την κατάσταση της υγείας σου, ποια είναι τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο νηματολογικό οφθαλμό. Έχω ξεκινήσει τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας, κοντεύομαι στο τέλος του πρώτου κύκλου φυσικά, και ίσως σύντομα να πάω στο σπίτι για ένα μικρό διάλειμμα και μετά να επιστρέψω πίσω για άλλον ένα μήνα στο νοσοκομείο, ο οποίος θα γίνει ο δεύτερος κύκλος χημειοθεραπείων. Μαρία, στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η μετάβασή σου? Ναι, είναι απαραίτητη, ναι. Απλώς θα γίνει όταν τελειώσω τις χημειοθεραπείες στην Κύπρο. Ναι. Το πρόβλημα της υγείας πώς μεταφράζεται, πώς είναι, για να το μάθουμε κι εμείς, είναι πρόβλημα που έχει, είναι λευχαιμία που, το πρόβλημα? Ναι. Αρχικά είχα διαγνωστεί τον Ιούνιο του 2020 με μυελοήνωση, η οποία μετατράπηκε σε οξία μυελογενής λευχαιμία. Με παρακολουθούσε γιατρός αιματολόγος και είχαμε συνέχεια στα υπόψη μας ότι υπάρχει περίπτωση να μετατραπεί. Αφού παρακολουθούσαμε κάθε 10 μέρες την πρόοδο μου με τις αναλύσεις, φάνηκε ότι σε κάποια φάση, στη χρήση του μάτι, είχε μετατραπεί σε οξία λευχαιμία. Τώρα φαντάζομαι, Μαρία μου, φαντάζομαι ότι έχεις αντιληφθεί αυτή την αγάπη που εισπράττεις από τον κόσμο, από μικρούς και μεγάλους, όσον αφορά τα χρήματα και την συμπαράσταση. Αυτό νομίζω είναι ένα συν, σου δίνει και δύναμη και κουράγιο και καλή ψυχολογία. Όντως, ναι, εντάξει, ήταν πάντα καλή η ψυχολογία μου. Γενικά είμαι δυνατή σαν άνθρωπος, αλλά τώρα είμαι ακόμα πιο δυνατή. Με την ανταπόκριση του κόσμου είμαι συγκινημένη, σοκαρισμένη. Είναι κάτι απίστευτο, ναι, που μου δίνει τεράστια δύναμη για να συνεχίσω, τεράστια. Απλώς είναι κάτι απίστευτο για μένα. Δεν μπορώ να το, ναι, να το πιστέψω. Και δεν είναι μόνο το πράσινο μαντίλι που σε στηρίζει, έτσι. Σε στηρίζει όλη η Κύπρος. Έτσι. Όλη η Κύπρος, όλη η Κύπρος είναι, όλη η Κύπρος, ναι, θέλω να το πω αυτό. Όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως. Ναι, μπορεί να μην ξέρουν οι φίλοι μας, η Μαρία μας είναι οπαδός της Ομόνιας. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα κίνημα αγάπης και συμπαράστασης από όλες τις ομάδες και το συγκλονιστικό είναι αυτό. Από όλες. Ναι. Μπράβο ρε Μαράκι. Και πότε, ναι, βασικά το ποδόσφαιρο μας ενώνει, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μας ενώνει, γιατί είναι για θέματα υγείας, για θέματα ανθρωπιάς. Έτσι και έγινε. Ναι. Τώρα τα δύο παιδιά, γιατί έχεις ένα 17χρονο και ένα 13χρονο αγόρι, δύο αγόρια, να τα χαίρεσαι κιόλας. Μια κόρη 17χρονο και ένα γιο. Και ένα γιο, να τα χαίρεσαι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου λίγο, ποιος θα φροντίζει όλο αυτό το διάστημα που εσύ δεν μπορείς να είσαι στο σπίτι? Είναι ο σύζυγος, ο οποίος ταυτόχρονα δουλεύει. Μάλιστα. Και η μητέρα μου, ο πατέρας μου, δευτερά και δευτερός, οικογενειακός, όλοι από λίγο βοηθούν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σε όλους. Και πες μου λιγάκι τώρα, πότε αυτή η θεραπεία που θα κάνεις στο εξωτερικό έχει να κάνει με τη λευχαιμία ή με συγκεκριμένη θεραπεία? Τι θα γίνει? Πρέπει να γίνει μεταμόσχευση μυαλού των οστών. Μάλιστα. Αφόσον τελειώσω τις χημειοθεραπείες και έχω σκοτωθεί όλα τα κακά κύτταρα στον οργανισμό μου και είναι πλέον καθαρός, θα πάμε στη Γερμανία για να γίνει μεταμόσχευση μυαλού των οστών από την αδερφή μου που είναι 100% συμβατοδότης. Μπράβο, μπράβο. Και να επιστρέψουμε. Μπράβο, μπράβο. Τυχερή στην ατυχία σου, έτσι.
Ακριβώς, πάρα πολύ τυχερή. Ναι. Τώρα να δούμε εμείς, παιδιά, και την κάρτα, γιατί θέλω να βοηθήσουμε όλοι. Βλέπουμε τώρα την κάρτα, ένα λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για τη Μαρία. Θα τη βάλουμε και σε όλα τα social media της εκπομπής και των εκπομπών μας, γιατί θέλουμε η Μαρία να συνεχίσει να χαμογελάει και όταν γυρίσει πίσω με το καλό, να είναι εδώ κοντά μου να τα κουβεντιάζουμε. Μαρία μου αγαπημένη, σου εύχομαι τα καλύτερα, θα τα ξαναπούμε πάλι. Θα έχουμε και επικοινωνία εκεί στη Γερμανία όταν θα πας, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα, να παραμείνεις χαμογελαστή και δυνατή και όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την προβολή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα.